συνεργεία των εταιριών αλλά και εκθέτες μαζεύουν τα εμπορεύματα και ξεστήνουν τα στάντ από τα περίπτερα της έκθεσης. Και τίποτα δεν θυμίζει την κίνηση των προηγούμενων ημερών. Η 81η ΔΕΘ έφτασε στο τέλος της και όσοι συμμετείχαν προσπαθούν να κάνουν τον πρώτο απολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, κοινή παραδοχή όλων είναι πως η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Καταγράφουμε για να είμαστε και νόμιμοι για το δρόμο για τη δελτία αποστολής και πάμε στη βάση μας, Αθήνα. Τελείωσε φέτος η έκθεση, για πείτε μου εντυπώσεις. Τελείωσε, αλλά εμένα δυστυχώς μου λείπει κιόλας. Η φετινή ΔΕΘ είχε τα πάντα. Μικροί και μεγάλοι γνώρισαν από κοντά τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τρεβιζά. Έλυσαν μυστήρια, έπαιξαν video games. Δοκίμασαν προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον θρυλικό μουτζούρι, ενώ οι πόντι έσπασαν το ρεκόρ Guinness χορεύοντας ομάλ. Έκλεισε τις πύλες της η 81η ΔΕΘ και ατενίζουμε με μεγάλη αισιοδοξία πλέον και αυτό που λέγαμε ότι έχουμε τιμόμενη χώρα την Κίνα πλέον για το 2017 για να ξανακάνουμε μια πολύ μεγάλη 82η ΔΕΘ και νομίζω ότι θα έχουμε ικανοποιήσει όσο το δυνατόν όλες τις επιθυμίες Θεσσαλονικαίων της ευρύτερης περιοχής. Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 220.000. Εκθέτες από τα Χανιά, την Αθήνα, αλλά και από όλα τα επαγγελματικά επιμελητήρια έδωσαν δυναμικό παρόν και ήδη σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά. Ωστόσο υπάρχουν και εκθέτες που δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Τα φώτα της έκθεσης έκλεισαν και τα συναισθήματα των εκθετών είναι ανάμεικτα, αφού κάποιοι δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ κάποιοι άλλοι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να συμμετέχει στην έκθεση. Υπάρχει κίνητρο. Υπάρχει κίνητρο και από άποψη λιανικών πωλήσεων, κατευθείαν κατανάλωση των προϊόντων μας στο αγοραστικό κοινό, αλλά και για κλείσιμο συμφωνιών. Είχαμε ένα κενό 6-7 χρόνια και κάναμε μια προσπάθεια πέρσι, άλλη μια εφέτος, μήπως και αλλάξουν τίποτα τα πράγματα. Δεν είδα κάτι διαφορετικό. Κόσμος πολλής, αλλά περιπατητέ χωρίς ενδιαφέρον. Η φετινή διοργάνωση είχε να αντιμετωπίσει και αρκετά προβλήματα από τις κινητοποίησεις των εργαζομένων του ΟΑΣΤ έως τη διακοπή ρεύματος την Κυριακή. Η διοίκηση όμως δεν πτωήθηκε και συνεχίζει δυναμικά να ετοιμάζει τις επόμενες εκθέσεις. Ξέρετε, είχαμε μια διακοπή ρεύματος περίπου κάτι λιγότερο από μία ώρα χθες το απόγευμα, στην πιο δύσκολη ώρα της έκθεσης, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Τα συστήματά μας λειτουργήσαν και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτε. Στις 22 Οκτωβρίου διοργανώνεται η έκθεση κοσμήματος, ενώ το θεματικό πάρκο του Ευγένιου Τρεβιζά θα λειτουργήσει από τις 24 Οκτωβρίου για 3 μήνες στο περίπτερο 1.